τη μεγαλοψυχία του κυρίου Κρέτσου ή της και μας επιτρέπει να εμφανιζόμαστε μπροστά σας, αγαπητοί και αγαπητές, υποδεχόμαστε τον Χρήστο Τριανταφυλόπουλο. Να σου πω, Χρήστο, έχω τον Άρη δίπλα μου και ναι. έχω και τον Νίκο. Δηλαδή, ΑΕΚΤΖΙΣ, ΠΑΟΚΤΖΙΣ. Οι ναι. ομάδες τους θα παίξουνε, θα δούμε μπάλα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, πες μου. Ναι, θα παίξουνε. Α, ωραία. Αν με ρώταγες πριν 10 λεπτά. Ευχαριστώ για καλό Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω. Αν με ρωτήσεις σε άλλα 10 λεπτά, όχι. Όπα, περίμενε, μου το γυρνάς. Όχι, δεν στο γυρνάω, δεν στο γυρνάω. Αλλά έχει όλη αυτή η αναστάτωση, νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Ναι. Και δεν μας τιμά. Και ως χώρα, έτσι που θέλουμε όλα τα άλλα που συμβαίνουν στη χώρα μας τιμούν. Ναι, εγώ πιάνω αυτό το κομμάτι. Καλά κάνεις, το ρεπορτάζ σου είναι. Το είδος του. Λοιπόν, θα γίνει τελικά. Δείχνει να ξεπερνιέται το πρόβλημα με την μη αρρύθμιση των εισιτηρίων. Θα υπάρξει μια πατέντα, θα βάζουν ένα αυτοκόλλητο και με αυτό το αυτοκόλλητο θα πηγαίνει να κάθεται στο κάθεσμα που θα έχει επίσης ένα αυτοκόλλητο με το νούμερο. Οπότε ξέρεις, αν είναι ο Μπογδάνος είναι στη θέση 35 και έχει κάτσει σε μια άλλη και κάνει τα χύψη γιατί βράζει και το αίμα του. Να μην πιάσουν τον Τριανταφυλόπουλο ή τον Πορτοσάλτε. Σωστό. Να πιάσουν τον Πιταρά που δεν είναι εδώ σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μακάρι να γίνει, μακάρι να δούμε καλή και καθαρή μπάλα. Τώρα, καλά και καθαρά δεν είναι αυτά τα οποία θα μας πει ο Γιώργος Κρατημένος, αλλά θα δούμε ούτως ή άλλως για να δούμε μετά με τον Άρη και τον Νίκο τι γίνεται. Ως δύσκολη επιλογή, η οποία ωστόσο δίνει προοπτική εξόδου από τα μνημόνια, χαρακτήρισε την προκατακτική συμφωνία με τους θεσμούς ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω δεν θα ήταν υπερβολή αν σας έλεγα ξεκινώντας ότι βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη στροφή της κυβερνητικής θητείας. Την πιο κρίσιμη στροφή της υλοποίησης της εντολής που λάβαμε από τον ελληνικό λαό πριν από 19 περίπου μήνες, το Σεπτέμβριο του 2015. Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε ότι οι πιστωτές δεν είναι φίλοι μας. Δεν είναι φίλοι μας. Είναι απέναντί μας. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει είναι δανειστές μας. Και τους αναγκάσαμε σε υποχωρήσεις από τις αρχικές παράλογες απαιτήσεις. Σε κάποια σημεία λοιπόν κερδίσαμε πράγματα που θα δώσουν ανάσα σε εκατομμύρια συμπολίτες μας. Σε κάποια άλλα σημεία υποχωρήσαμε. Αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε. Σε ανακοίνωσή του, το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών διαψεύδει δημοσίευμα της Handelsblatt ότι ετοιμάζεται ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Όπως τονίζει, η σχετική απόφαση θα ληφθεί το 2018. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Κομισιόν αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, η νέα εκτίμηση των Βρυξελών κάνει λόγο για ανάπτυξη κοντά στο 2% από 2,7%, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας που έχει προκληθεί από την παράταση των διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη αξιολόγηση. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν θα γίνει ο τελικός κυπέλου. Με την έκθεση ερώτηκα. Τι γίνεται, Άρη Πορτοσάλτε. Καλησπέρα, Αντώνη. Να μιλήσουμε και για την μπάλα ποδοσφαίρου επίσης. Καλησπέρα, Νίκο. Ότι είναι στρογγυλή. Πόσο σοβαρά. Εγώ γνωρίζω τον κύριο Βασιλιάδη, γιατί κάναμε μια δημοσιογραφική εργασία με τον Πάνο Πολυζωήδη για την μπάλα. Ναι. Για το ποδόσφαιρο, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε σωστό ποδόσφαιρο, σοβαρό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Και γνώρισα από εκεί τον κύριο Βασιλιάδη. Έχω τις καλύτερες των κρίσεων. Που κάνεις. Άλλο, το κρίσιμο ανάτομο είναι υγεία. Είναι τώρα υγεία, λέω για την μπάλα. Κάναμε και μια δουλειά με τον Πάνο Πολυζωήδη για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν είναι Θωμαϊδής, δεν είναι παρακολούθημα Θωμαϊδή, έτσι είναι άλλη εκπομπή. Mm-hmm. Λοιπόν, και εκεί γνώρισα τον κύριο Βασιλιάδη. Μίλησα αρκετή ώρα μαζί του, έχω τις θετικότερες των εντυπώσεων. Μιλάω πολύ σοβαρά, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Απλώς διάβασα σήμερα μια είδηση που με απογοήτευσε. Νιώθω τώρα για τον τελικό να πω ότι νιώθω ότι μαθαίνω. Ο κύριος Βασιλιάδης δέχεται πίεσης ότι πρέπει να γίνει το μάτς. Ο κύριος Βασιλιάδης είναι σοβαρός άνθρωπος. Δεν νομίζω θα διακινδύνευε τον εαυτό του καταρχήν τη θέση του για να. Γιατί το γήπεδο του Πανθεσσαλικού φτιάχτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως φτιάχτηκε. Για κάτι μεσογειακούς αγώνες όπως. Την ερώτηκα τι γίνεται. Θα σου πω. Και με απογοήτευσε λοιπόν ο κύριος Βασιλιάδης γιατί έμαθα ότι είναι προς παύση ο πρόεδρος του ΟΑΚΑ. Ναι. Διότι. Ήθελε ο άνθρωπος να οργανώσει. Ήρθε ένας πελάτης και είπε: θέλω να κάνω την έκθεση ερώτικα. Ναι, και καλά. Και δεν ξέρω, τους έχει πιάσει αυτό το. Η αριστερή σεμνοτυφία στο ποδηλατοδρόμιο. Και τους έπιασε μια σεμνοτυφία η αριστερούλη και την απόκη και είπαν: όχι, ερώτηκα στο ΆΚΑ. Ένα καλό πράγμα. Στο ποδηλατοδρόμιο. Το καθεστώς υπό το οποίο ζούμε. Στο γήπεδο του τένις παίζονταν. Ναι. Και με απογοήτευσε ο κ. Βασιλιάδη. Γιατί όχι, ερώτηκα στο ποδηλατοδρόμιο. Και τι έγινε, δεν πρέπει κάπου να στεγαστεί και η ερώτηκα. Έκθεση. Αυτό περίμενε. Θα πάρει τον μπάσκετ. Αντώνη. Μήπως γι' αυτό.
παρονομαστεί ερώτηκα και ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα με την καταπληκτική ατάκα. Τι πιάσαν αυτοί? Και από κάτω χειροκροτάνε οι άλλοι. Είναι έτοιμοι να πούνε αυτό είναι ένα μηδέν. Αλλά ναι, εκτός αυτού τι άλλο μας είπε σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός? Όπως καταλαβαίνεις Κωνσταντίνε, όλη η ομιλία εδώ πέρα σήμερα του Πρωθυπουργού πέχει ως σκοπό να δράσει συσπηρωτικά για τους βουλευτές. Σωστό αυτό. Για τους 144 που θα κληθούν να ψηφίσουν 16-17 Μαΐου την συμφωνία, ναι, να αναδείξει τα αντίμετρα. Να πει ότι εμείς προσπαθήσαμε, συμβιβαστήκαμε, το κακό κομμάτι της συμφωνίας δεν το οικειοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά μόνο τα θετικά κομμάτια και τα αντίμετρα τα οποία κατάφερε να φέρει η κυβέρνηση. Και βεβαίως και το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα αναλώθηκε στον κύριο Μητσοτάκη με συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς, απεγνωσμένος, απελπισμένος, και αυτό όπως καταλαβαίνεις δράσει σπυρωτικά σε αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινοβουλευτική διαδικασία αυτή, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι σε εξέλιξη. Μιλούσαν οι υπουργοί μέχρι και πριν από λίγο. Μίλησε και ο κύριος Τσακαλώτος πρώτος. Ένα κομμάτι της ομιλίας που θα σας μεταφέρω, που καταφέραμε να μάθουμε γιατί είναι κλειστή συνεδρία από εδώ και πέρα. Είπε ο κύριος Τσακαλώτος προς τους βουλευτές πως ζήσαμε στιγμές πήραν τέλο σε όλη τη διαδικασία. Στις τελευταίες 5 ημέρες της διαπραγμάτευσης, η Αχτσιόγλου είχε εμπεριστατωμένη άποψη για να μην περάσουμε στην περικοπή των επικουρικών. Εκείνοι ασκούσαν πίεση για την πίεση χωρίς λόγο, είπε ο Υπουργός των Οικονομικών. Ναι, αλλά θα μειωθούν οι επικουρικές. Ναι, γι' αυτό λέει ασκούσαν πίεση για την πίεση. Άρα δεν ήταν τόσο εμπεριστατωμένη η επιχειρηματολογία προφανώς τελικά. Τελικά νικήσαμε, χάσαμε. Ώστε να τους πείσει. Τι κάναμε τελικά? Ναι, δηλαδή, Νίκο, βάλτα λίγο στη θέση του, σε παρακαλώ πολύ. Φασικά, Αντώνη, αν έχεις την καλοσύνη, μείνε μαζί μας σήμερα. Συνήθως τώρα σου απευθύνομαι για να σε ευχαριστήσουμε, τώρα σου απευθύνομαι για να σε κρατήσουμε. Ναι, βασικά δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς, και είναι δύσκολο νομίζω να το εξηγήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τι ακριβώς κέρδισε, γιατί δεν την πήρε την αξιολόγηση το Δεκέμβριο. Που εκεί λιγότερα μέτρα είχε. Να ρωτήσω. Θα είχε πάρει μία δόση, τώρα έχει χάσει τη δόση. Πάντα 6 δις. Ναι. Τα πληρώσαμε από το πρωτογενές πλάνασμα του 2016. Ναι. Έρχεται τώρα, το χρέος τώρα. Θα του δώσουν ένα οδικό χάρτη, αλλά όταν θα λέει τη λέξη χρέος, θα βγαίνει στο επόμενο λεπτό ένας εκπρόσωπος από τη Γερμανία και θα λέει ότι δεν κάνουμε τίποτα για τους Έλληνες για το χρέος, γιατί έχει εκλογές σε 3 μήνες. Και προφανέστατα δεν θέλει να ακούγεται τίποτα ότι θα χάσει ο Γερμανός φορολογούμενος. Υπάρχει υπηρεσία. Για το QE δεν κάνει ούτε μία αναφορά, ούτε στον ύπνο του πλέον να το σκέφτεται. Υπάρχει υπηρεσία στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και στους χριστιανοκοινωνιστές που παρακολουθούν τη λέει ο Τσίπρας, ώστε το επόμενο λεπτό να αναιρούν αυτά που λέει. Πραγματικά. Χθες το βράδυ μίλησε ο εκπρόσωπος Σόιμπλε. Ναι. Σήμερα το μεσημέρι ξαναμίλησε ο εκπρόσωπος Σόιμπλε. Και τις 2 φορές είπε: δεν θα υπάρξει καμία ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας, ούτε έμεση, ούτε άμεση, ούτε τίποτα. Ναι. Θα υπάρξει αυτός ο οδικός χάρτης. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά όλα ήταν να γίνουν στην τρίτη αξιολόγηση. Δεν κατάλαβα πώς καταλήξαμε να τα ενώσει όλα, να φορτώσει την οικονομία ξανά με ένα βάρος ληξιπρόθεσμων που έχουν ξεπεράσει ξανά τα 8 δις. Τα ληξιπρόθεσμα αύξαναν παραδοσιακά την τελευταία 7 ετία. Όταν ετοιμαζόμασταν, είμαστε κοντά στην καταστροφή και ετοιμαζόμασταν να συνάψουμε μνημόνιο. Για πρώτη φορά, και αυτό το ζήσαμε πρώτη φορά επί ΣΥΡΙΖΑ, αυξάνουν τα ληξιπρόθεσμα προς τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να χρειαστεί να υπάρξει καταστροφή. Χωρίς να υπάρξει μνημόνιο. Χωρίς να έχει μεσολαβήσει, να έχουμε μεσολαβήσει εκλογές και απότομα πράγματα. Με ηρεμία, με μια αντιπολίτευση η οποία είναι σχετικά ήρεμη, χωρίς να υπάρχουν διαδηλώσεις στους δρόμους, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Η κυβέρνηση. Αντιπολιτευόμενη τον εαυτό της. Χωρίς να καίγονται τράπεζες. Μαρφίντσαν σήμερα, το ξαναλέμε. Ακριβώς. Κατάφερε αυτή η κυβέρνηση να φορτώσει την οικονομία με μια ζημιά στο ΑΕΠ που, που αν έχουν όλοι να θεωρήσει τους στόχους προς τα κάτω. Με 8 δισεκατομμύρια ευρώ και πάνω στον ιδιωτικό τομέα που τα ξαναοφείλει πάλι το κράτος, τα οποία τα παίρνει και από φόρους, αλλά δεν τα δίνει, δεν τα επιστρέφει. Ναι. Και με μια πληρωμή τόκων από τον προϋπολογισμό και από τους φόρους που πήρε από τους Έλληνες πολίτες, ανεξήγητη. Ο κύριος Χατζησοκράτης, μόνο αυτό, και έρχομαι σε σενάριο, ο κύριος Χατζησοκράτης, τον άκουγα σήμερα στο ραδιόφωνο του Σκάι στην εκπομπή του Σταμάτη Μαλίλη, έλεγε ότι υπήρχε ένα μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο προεβλέπεται να δοθεί αυτό το οποίο λέγαμε επί Σαμαροβενιζέλων ως κοινωνικό μέρισμα. Και ότι το κομμάτι αυτού που δόθηκε τελικά με τη μορφή φιλοδορήματος παύλα και καλά 13ης σύνταξης είναι ένα μικρό κομμάτι αυτού του μερίσματος. Δηλαδή ότι λέει ο κύριος Τσίπρας ότι μα εγώ έβγαλα πλεόνασμα και έδωσα, αλλά στην πραγματικότητα εάν είχε πάρει τη δόση θα μπορούσε να έχει δώσει και πολύ
περισσότερα. Άρη. Αυτό για το χθεσινό που μου λέγες ότι είμαι ψεκασμένο. Τα λέει ήδη ο Νίκος εδώ και δύο μέρες όλα αυτά. Απλώς εσύ δεν. Η αλήθεια είναι πριν από τρεις εβδομάδες το παρουσιάσαμε όλη αυτή την ιστορία. Πριν από τρεις εβδομάδες σε μπάρμπα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 
στο Μητσοτάκη, δεν μπορεί, λέει, να δώσει το φετινό, γιατί θα γραφτεί. Δεν μπορεί να δώσει τώρα, γιατί θα γραφτεί στον προϋπολογισμό του 2017. Μάλιστα. Ωραία. Το 18 πώς θα τα δώσει, αφού θα έχουν γραφτεί στον προϋπολογισμό του 19. Δεν θα τα δώσει το 18. Ευελπιστεί να τα δώσει το 19. Εάν ο προϋπολογισμός του 19, η πρόγνωση που θα υπάρχει. Ναι. Μα θα είναι γραμμένα στο 20. Περίμενε, περίμενε. Πώς θα τα δώσει το 19 που θα είναι γραμμένα στο 20. Το 18. Το δικό του επιχείρημα χρησιμοποιώ εγώ. Είναι σωστό, καταρχάς, είμαι σωστός σε τη σκέψη. Εδώ κολλάει η αντίστροφη σκέψη. Ότι θα γίνει πρόγνωση το 18, ότι αν πάμε όπως πάμε και πάρουμε τα μέτρα μείωση των συντάξεων, δεν θα πάμε για 3,5, θα πάμε για 4,5 για 5% πρωτογενές. Τότε έχουμε 1,5% δημοσιονομικό χώρο για να καταλήξουμε στο 3,5 και να μειώσουμε και κάποιο χώρο. Όχι, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Συγγνώμη. Κολυμπιδρόξυλο δεν θα μείνει με αυτό. 4,5% πρωτογενές πλεονάσμα θα μας πάρουν και τα νεφρά στο τέλος. Θα τα πουλήσουμε. Αυτή θα είναι η πρόγνωση που θα υπάρχει. Για να γίνει, για να δοθούν τα χρήματα, θα πρέπει να υπάρξει μια πρόγνωση. Τον Ιούνιο του 2018 περιγράφεται στα δύο μνημόνια. Και στο αυτό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρώπης. Θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές των εταίρων μας, εάν χρειάζεται να ενεργοποιηθούν πρόσθετα μέτρα, δηλαδή να έρθει νωρίτερα η περικοπή του φορολόγιου του το 19, ή εάν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, δηλαδή εάν με τη μείωση των συντάξεων πάμε παραπάνω το 3,5%, ώστε να μπορέσουν να ενεργοποιηθεί. Να ενεργοποιηθούν μέρος ή το σύνολο των αντίμετρων, τα οποία για το 19 είναι κυρίως για τους ευάλωτους. Οι φόροι, ως γνωστόν, είναι για το 20 και βάλε. Ναι, δηλαδή για το Μητσοτάκη. Άρη, έξω τουλάχιστον ο κύριος Τσοχαντζόπουλος. Ας κλείσουμε με αυτό. Τώρα μπαίνουμε σε μια τσοχαντζοπουλιάδα. Βλέπω, τρέχουν οι κάμερες. Παρακολουθούμε τι ώρα βγήκε στο μπαλκόνι, τι έκανε. Εντάξει, νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία αναβίωσης ενός κακού, του χειρότερου κομματιού που έχει η τελευταία 20ετία, εν πάση περιπτώσει, είναι για μένα δραματικό. Δηλαδή, παίζουμε κι εμείς τώρα με πλάνα. Εγώ διαφωνώ πλήρως με το να παίζουμε τα πλάνα ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι σαν ένα ζόμπι. Ο οποίος έκανε ό,τι έκανε, μπήκε με στη φυλακή, τέλος στο χρονοτούλο από της ιστορίας. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα, το περιφερόμενο εκεί, δεν ξέρω. Εκτός και αν το δείχνουμε για κακό παράδειγμα. Να λέμε ότι αυτός έκλεψε το δημόσιο χρήμα. Έτσι καταντάς όταν κλέβεις. Αυτό έτσι καταντάει ένας πολιτικός όταν κλέβει. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Όχι, φωτίζεις την ρεαλιτοποίηση της πολιτικής ζωής. Μην ξεχνάμε, στην Αμερική κυβερνάει τύπος που βγήκε από reality. Λοιπόν, εδώ πέρα το έχουμε κάνει την πολιτική, όχι εδώ πέρα, δεν εννοώ στο Sky, ούτε εννοώ στην Ελλάδα, εννοώ στον κόσμο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Έχουμε κάνει την πολιτική σε μεγάλο βαθμό reality. Δηλαδή, θα έπρεπε η σύζυγός του, να έχει μια σεμνότητα να πάνε τον παραλάβουν από την φυλακή. Δεν φταίει τώρα η σύζυγός του. Όχι, δεν με κάνει. Όλο αυτό το περιβάλλον εκεί, να πάνε να τον παραλάβουν, να πάει στο σπίτι του άνθρωπος και τέλος. Να κλειστεί μέσα και να τον βλέπουν ώστε να τον δούνε. Δεν πρέπει τώρα εμείς τι κάνουμε. Μέσα από όλο αυτό το πράγμα, σε πολύ κόσμο. Σε πολύ κόσμο, ο κύριος Τσοχαντζόπουλος θα προκύψει συμπαθέστερος από ό,τι ήταν στην αρχή της διαδικασίας. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ψεκάζεται και ψάχνει να βρει δάλματα. Είναι ένας κόσμος που λέει, συγγνώμη, από όλη την Ελλάδα, μόνο αυτός φταίει και πρέπει να πληρώσει. Για το οποίο καταδικάστηκε, 800 εκατομμύρια νομίζω. Σωστό και αυτό. Πόσο ήταν τα χρήματα? Τα χρήματα τα οποία στην απόφαση του δικαστηρίου, αν δεν κάνω λάθος, η Άννα Μάδρου, νομίζω κοντά στα 800 εκατομμύρια μας. Νίκο, ξέρεις την. Τι θες να πεις με αυτό? Την αξιώτικη έκφραση Save the Bell. Τα χρήματα για τα οποία καταδικάστηκε ότι έκλεψε. Ναι, τι θες, να τα γυρίσεις πίσω? Όχι, να τα θυμίσουμε στον κόσμο. Ναι, προφανώς έκλεψε δημόσιο χρήμα. Ο κόσμος μπερδεύεται. Δεν είναι υποχρεωμένος να τα θυμίσουμε.